Με την αποστολή φρεγάτα ανατολικά τη Κρήτη, η Άγκυρα επιχειρεί να εμποδίσει τι έρευνε του ερευνητικού πλοίου Νότι Καλτζέο στο πλαίσιο τη χαρτογράφηση για την πορεία του αγωγού EastMed να επιβάλλει στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και τι αιτιάσει τη ότι η φαλοκρηπίδα τη φτάνει μέχρι την Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίε, το ερευνητικό πλοίο συνεχίζει τη χαρτογράφηση με την τουρκική φρεγάτα να παρακολουθεί από απόσταση, ενώ στην περιοχή πλέει η ελληνική φρεγάτα και άλλα πλοία του πολεμικού ναυτικού. Μάλιστα, όπω αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή, κάθε φορά που το ερευνητικό πλοίο επιχείρη να βγει πέρα από τα ελληνικά χωρικά ύδατα των έξι ναυτικών μιλίων, παρενοχλείται από το τουρκικό πολεμικό, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται όμω από το ΓΕΘΑ. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο αρχηγό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων Γιάν yes Σαργιουλέρ, βρίσκεται στη χώρα μα στο πλαίσιο τη Συνόδου τη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, που εξετάζει εκτό των άλλων και θέματα ασφάλεια στην περιοχή. Ο Πρωθυπουργό, μιλώντα χθε στη Σύνοδο των Υγετών τη Μεσογείου, έστειλε ισχυρό μήνυμα στην Άγκυρα να σταματήσει τι προκλήσει. Η γειτονική Τουρκία, η οποία είναι καιρό πια να εγκαταλείψει την επιθετική συμπεριφορά απέναντι στην Κύπρο, στην Ελλάδα, αλλά συνολικά στην περιοχή. Οι σχέσει τη Ευρώπη με την Άγκυρα, άλλωστε, καταγράφονται πια αναλυτικά σε όλα τα πρόσφατα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων. Σαφέ ήταν το μήνυμα προ την Τουρκία και στη διακήρυξη των ηγετών τη Μεσογείου. Καλούμε όλε τι χώρε τη περιοχή να σεβαστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι θαλάσσιε ζώνε του, σύμφωνα με το Διεθνέ Δίκαιο Συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου τη Θάλασσα. Υπογραμμίζουμε πω η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη πρέπει να διευθετείται με ειρηνικά μέσα επίλυση διαφορών και σύμφωνα με τη Σύμβαση των ΗΠΑ. ΕΕ Εθνών για το Δίκαιο τη θάλασσας. Στη διακήρυξη τη Συνόδου υπήρξε πλήρη στήριξη και στην Κύπρο με του ηγέτε τη Μεσογείου να τάσσονται υπέρ μια βιώσιμη λύση επί τη βάση μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Οι αυσατελευταίε τι αναφορέ τη έκνομε και διεθνώ καταδικαστέ ενέργειε τη Τουρκία έναντι τη Κυπριακή Δημοκρατία, είτε αυτέ αφορούν το έδαφο είτε την θάλασσα και είτε σε απαράδεκτε ιδιαίτερα αξιώσει για αλλαγή τη βάση λύση του Κυπριακού. Η δική μας θέση παραμένει στη... στο διεθνές δίκαιο για μόνιμη διευθέτηση του ζητήματος. Προκλητική ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις θέσεις που εκφράστηκαν στη Σύνοδο, τις οποίες χαρακτήρισε μεροληπτικές. Με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπέγραψαν το προαναφερθέν ανακοινωθέν να εγκαταλείψουν τη μονόπλευρη και μεροληπτική στάση της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής διοίκησης νότια Κύπρου, την οποία ακολουθούν τυφλά υπό το πρόσχημα της αλληλεγγύης.